Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προύσχομεν. Το καιρό εκείνο, ειν άγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως σου απολύσει τους όχλους και απολύσας τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης είναι βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτην δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον «Φαρσίτε, εγώ ημί μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε «Κύριε, εισι ή και λευσόν μη προσελθήν επί τα ύδατα, ο δε είπεν ελθέ, και κατά βάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθήν προς τον Ιησούν, βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη, και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον, «Κύριε σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτού και λέγει αυτό «Ολιγόπιστε εις τη εδίστα σας» και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιώσι» και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην γέννησαρέ. Αγαπητοί μου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας διασώζει το θαυμαστό περιστατικό που ο Κύριος μας περπάτησε πάνω στα ύδατα της θαλάσσης. Άραγε, ποιος από εμάς δεν θα τολμούσε να έλεγε το ίδιο που ζήτησε και ο Απόστολος Πέτρος όταν τον έβλεπε να το κάνει αυτό. Τι είπε, «Κύριε, να το κάνω και εγώ. Θέλω και εγώ να περπατήσω πάνω στα ύδατα της θαλάσσης». Και ο Θεός του είπε, «Κάντο, σε περιμένω, ελθέ». Και μας λέγει ο Ευαγγελιστής, ο Πέτρος βγήκε το πλοιάριο και άρχισε να περπατάει πάνω στην θάλασσα και να πηγαίνει προς τον Ιησού. Και ο Ιησούς τον περίμενε. Και μας λέγει ο Ευαγγελιστής ότι καθώς πήγαινε, χάνει από τη ματιά του τον Ιησού Χριστό και δίνει σημασία στον άνεμο, τον ισχυρό που υπήρχε τη στιγμή αυτή και αμέσως καταποντίστηκε. Και ο Ιησούς πηγαίνει πλάι του, τον σηκώνει με το χέρι του και του λέει «Γιατί δίστασες, ποιον έχεις μπροστά σου, τι σε φόβησε». Αγαπητοί μου, αυτά τα ύδατα της θαλάσσης είναι η δική μας ζωή. Προχωρούμε. Αυτός όμως ο άνεμος είναι οι δυσκολίες της ζωής. Είναι οι οικογένειες οι δύσκολες. Είναι τα οικονομικά τα δύσκολα. Είναι οι εργασίες οι δύσκολες. Είναι οι σχέσεις οι δύσκολες. Και καθώς τη ματιά μας την χάνουμε από τον Ιησού μας Χριστό και κοιτάμε αυτές τις δυσκολίες, όντως
έρχεται ο καταποντισμός μας. Όμως έχουμε πλάι μας, γιατί αυτό πιστεύουμε, τον Ιησού μας τον αληθινό. Και τι μας λέγει? Δώσ' μου το χέρι σου. Το χέρι αυτό που σε έσωσε είναι του παντοδυνάμου Θεού. Θαρσείτε λοιπόν, ο Θεός μας, μη φοβήστε. Εγώ είμαι πλάι σας να σας βοηθήσω στην πορεία αυτού του βίου. Αμήν.